Καλό απόγευμα από το Δημοτικό Στάδιο Πόλεως Χρυσοχούς, όπου διεξάγεται ο αγώνας ανάμεσα στην ΕΝΑΘ και τον Κορμακίτη για την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος της τρίτης κατηγορίας, σε μια σημαντική καμπή του πρωταθλήματος, όπου η γηπεδούχος ομάδα της ΕΝΑΘ βρίσκεται στην 12η θέση, έχει 25 βαθμούς, έχει πετύχει 21 τέρματα και έχει δεχτεί 45, ενώ η ομάδα του Κορμακίτη βρίσκεται στην τελευταία θέση με 12 βαθμούς. Σίγουρα η ομάδα της ΕΝΑΘ θέλει οπωσδήποτε το τρίποντο για να απομακρυνθεί από τις θέσεις που οδηγούν στην διαβάθμιση. Στη 13η είναι η Ελπίδα στο Μερίδι επίσης με 25, ενώ στην 10η θέση είναι η Ορόκληρη με 26 βαθμούς. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Πόλεως Χρυσοχούς. Να δούμε τις εντεκάδες. Η ΕΝΑΘ θα αγωνιστεί με τους Δημητρίου κάτω από τα δοκάρια, τον Χρήστο, τον Παλατέ, τον Μποχτάνοφ και τον Αντρέου στα στόπερ. Στα χαφ θα είναι ο Κόβα και ο Αντωνιάδης. Δεξί μπακ θα είναι ο Κοέλιο, ενώ αριστερό μπακ θα είναι ο Χριστοδούλου. Στα φτερά η μπακ στον Κιγκάμπριελ, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Ακράν. Από την πλευρά της ομάδας του Κορμακίτη, οι 11 πρώτοι θα είναι ο Τζακίδης κάτω από τα δοκάρια, ο Βασιλέας, ο Αρναούτης, ο Χάρης, ο Σαβίδης, ο Κατσιμέρης, ο Γιατρού, ο Φραγκίσκου, ο Χρυσοστόμου και ο Σπύρου. Στον πάγκο για τις δύο ομάδες, για την ομάδα της ΕΝΑΔ βρίσκονται ο Ευσταθίου Πολυβίου, ο Βασιλιάδης, ο Παπαευσταθίου, ο Νεοφύτου, ο Επιφανίου και ο Κώστα. Ενώ για τον πάγκο της ομάδας του Κορμακίτη μία μόνο αλλαγή υπάρχει. Ο προπονητής για την ομάδα της ΕΝΑΔ είναι ο κύριος Καϊάφας, ενώ για την ομάδα του Κορμακίτη ο Ηροδότου. Το παιχνίδι που έχει ξεκινήσει με τους γηπεδούχους που θέλουν να επιτεθούν νωρίς και να απειλήσουν την αιστεία του Κορμακίτη, θα γίνει σέντρα από τα δεξιά, θα διώξει ο τερματοφύλακας τα χέρια του, θα αναφέρουν ότι θα πάει τα παιχνίδια έξω. Δεν ανησύχησα για αμυντική της ομάδας του Κορμακίτη. Ο τερματοφύλακας Τζακίδης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ή της ΕΝΑΒ. Ο Χάρης θα κάνει την μπάλα για τον Κορμακίτη, θα κάνει προς την παλιά να κόπτεται. Νέο πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους. Να πούμε ότι η διαιτητής του σημερινού παιχνιδιού είναι ο Κυριάκος Αντωνίου, βοηθούς έχει τον Μιχάλη τον Μεταξά και τον Αλέξανδρο τον Πέτρο, ενώ παρατηρητής θα είναι ο κύριος Στέφανος Χατζηνικόλας. Ο Μποκτάνοφ για τους γηπεδούχους, Αντρέου στα αριστερά και πάλι Μποκτάνοφ. Ψάχνουν τους διαδρόμους οι παίχτες του Κώστα Καϊάφα, λαφασμένη παλιά, έχουμε πλάγι out για τους φιλοξενούμενους. Ο Ανδρέας ο Σαβίδης πάει να ρίξει αυτό το πλάγιο. Ψάχνει στήριγμα, τελικά θα ρίξει μπροστά εκεί όπου η μπάλα θα καταλήξει στον Φραγκίσκου. Κατεβάζουν οι της ΕΝΑΔ, έχουν κερδίσει και προσπαθούν να επιτεθούν. Παλατές, Κόβακ, ο οποίος έστελνε την μπάλα στα αριστερά και προσπαθούν από τα αριστερά τώρα οι της ΕΝΑΔ, θα ανακοπούν, Τζακίδης, βλέπουν και απομακρύνει τώρα με δύναμη τον Μποκτάνοφ, την μπάλα όπως σε πλάγιο άου. Είμαστε στο τρίτο λεπτό, το 0-0 παραμένει. Ένα πλάγιο έρχεται να ρίξει ο Χάρης, ο Στέφανος και την ομάδα των φιλοξενούμενων του Κορμακίτη. Δεν θα ανησυχήσει ούτε για αυτή την φορά ο τερματοφύλακας των φιλοξενωμένων. Ο Γέννης, ο
πλάγιο. Μετά από πολλά κεφάλια, η μπάλα θα καταλήξει εκ νέου πλάγιο. Έρχεται ο Χάρης ο Στέφανος να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Ρίχνει μπροστά, θέλοντας να πετύχει τον Σπύρου. Οι μάχες έξω από την περιοχή της ΕΝΑΔ. Ο Μποχτάνοφ θα δώσει προσωρινά την λύση. Έχουμε τώρα το επιθετικό φάουλ και έτσι αυτή η προσπάθεια των φιλοξενούμενων θα σταματήσει. Φάουλ για τους γηπεδούχους. Μποκτάνοφ, Κόβακ, Παλατές, κάνουν κίνηση στην επιθετική. Κλείνω όμως τους διαδρόμους υπέρχες του Κορμακίδη. Εκ νέου τώρα ο Μποκτάνοφ, ο αρχηγός της ομάδας της ΕΝΑΒ. Παλατέ από τα δεξιά, η κάθε την παλιά ανακόπτεται τελικά. Έχουμε πλάγιο, σύμφωνα με τον δεύτερο βοηθό, τον κύριο Μιχάλη Μεταξά, είναι για την ομάδα του Κορμακίδη. Τελείται μπροστά, ανακόπτουν προσωρινά, επιμένουν όμως και του Κορμακίδη. Οι κόντρες ευνοούν τους παίκτες των φιλοξενουμένων, τώρα με τον Χάρη από τα δεξιά, ο οποίος ψάχνει στήριγμα. Τελικά βρίσκει στο πρόσωπο του Φραγκίσκο, ο οποίος σαχάζει την μπάλα. Κερδίζουν και βγαίνουν στα γρήγορα στην αντεπίθεση της ΕΝΑΒ. Η παλιά που γίνεται για τον Μπάξτον θα κάνει την κούρσα. Θα ανακοπεί, επιμένουν όμως οι της ΕΝΑΒ με τον Ακράν στην περιοχή. Θα ανακοπούν και προσπαθούν να μπουν γρήγορα στην αντεπίθεση του Κορμακίδη. Θα γίνει μια παλιά δυνατή, όμως συνεχίζουν να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Προσκυνούν παλιά στο πουθενά, εκεί όπου βρίσκεται μόνο ο Μποκτάνοφ. Εκτελεί το πλάγιο, προσπαθήσει ο Μποκτάνοφ. Αντρέου είναι κάτοχος της μπάλας και πάλι για τον Μποκτάνοφ. Το ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου θα κάνει το γέμισμα από την αντίθετη πλευρά. Προσπαθούν να επιτεθούν από τα δεξιά οι παίκτες του Καϊάφα, η σέντρα στο πουθενά, εκεί όπου ελέγχουν την μπάλα είναι πλάγι out για την ομάδα της ΕΝΑ. Έχουμε φάουλ που σφυρίζει ο διαιτητής. Ρίχνεται προς τα πίσω για τον Αρναούτη. Αυτός θα βρει τον Βασιλέα και αυτός θα στείλει μπάλα δεξιά για τον Χάρη.
Τώρα θα κερδίσουν οι της πόλεως Χρυσοχούς, μπροστινή παλιά που θα γίνει για τον Γκάμπριελ, το πλασέ, μεγάλη ευκαιρία, θα ανακοπεί από τον τερματοφύλακα τον Τζακίδη. Καλύτερη φάση μέχρι στιγμής στο 1ο λεπτό, όπου μόνος ο Γκάμπριελ δεν μπόρεσε να πλασάρει τον τερματοφύλακα τον φιλοξενουμένο. Η πρώτη καλή στιγμή στο 1ο λεπτό. Στο κέντρο του γηπέδου, λαθασμένη παλιά, ελέγχουν της ΕΝΑΔ και προσπαθούν με τον Αντρέου. Η μπάλα θα πάει στον Μποκτάνοφ. Στέλνει την μπάλα δεξιά, Παλατές, Μποκτάνοφ και πάλι. Αντρέου θα κάνει την κάθε την παλιά. Όμορφη ενέργεια των παιχτών της ΕΝΑΔ, σέντρα προς την περιοχή, θα κατεβάσει ωραία ο Ακράν, τελικά θα κερδίσει ο τερματοφύλακας των φιλοξενουμένων, απομακρύνεται τώρα η μπάλα εκεί όπου τρέχει να επαναφέρει ο Μποκτάνοφ. Αφήνει πίσω για τον τερματοφύλακα τον Ηλία τον Δημητρίου και αυτός θα στείλει την μπάλα προς το μέρος του Παλατέ. Ο Καν είναι κατοχός της μπάλας, θα κάνει το γέμισμα εκεί όπου θα ανακόψουν για άλλη μια φορά οι παίκτες των φιλοξενουμένων. Επιμένουν οι της ΕΝΑ, την μπάλα κοντράρει. Όλα έτοιμα για την σέντα από τον Χριστοδούλου, την πραγματοποιεί εκεί όπου χωρίς κανένα πρόβλημα ο τερματοφύλακας Τζακίδης θα μαζέψει για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Είμαστε στο 11ο λεπτό, το 0-0 παραμένει ανάμεσα στην ΕΝΑΔ και τον Κορμακίτη. Αγώνας για την 26η αγωνιστική του προαθλήματος της τρίτης κατηγορίας. Πλάγιο το οποίο είναι για την ομάδα του Κορμακίτη. Λίγο πριν από την μεσαία γραμμή αυτό το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους που στέκουν καλά μέχρι στιγμής. Με μια καλή ευκαιρία για τους γηπεδούχους το 1ο λεπτό, την οποία δεν μπόρεσε να μετατρέψει σε γκολ ο Γκάμπριελ. Νέο πλάγιο, το οποίο πάει να ρίξει ο Στέφανος ο Χάρης. Εκτελεί, βρίσκει στήριγμα και προσπαθούν τώρα να οργανωθούν οι παίχτες των φιλοξενουμένων. Θα αλλάξουν παιχνίδι, θα στείλουν την μπάλα προς τα αριστερά με τον Σαββίδη, σέντρα, επιμένουν, προσπαθούν να απομακρύνουν και θα τα καταφέρουν τώρα οι παίχτες της ΕΝΑΒ. Παλικαρίσια θα βγει πάνω στην μπάλα ο Γκάμπριελ, ευκαιρία που πάει να δημιουργηθεί. Γκάμπριελ μόνο στην περιοχή, πλασάρει το 1-0. 1-0 στο 12ο λεπτό για τους γηπεδούχους. Αυτή την φορά δεν θα αστοχήσει ο Γκάμπριελ, θα πλασάρει εύστοχα τον τερματοφύλακα Τζακίδη και έτσι θα πάρει προβάδισμα η ομάδα της ΕΝΑΒ, θα λύσει τα πόδια των συμποδοσφαιριστών του ο Γκάμπριελ και στο 12ο λεπτό εδώ στο δημοτικό στάδιο Πόλεως Χρυσοχούς, ΕΝΑΒ 1, Κορμακίδης 0. Θα φύγει το άγχος τώρα από τα πόδια των ποδοσφαιριστών του Κώστα του Καϊάφα. Ίσως δούμε καλύτερο θέαμα για να δούμε και ποια θα είναι η αντίδραση των φιλοξενωμένων που τα πήγαν σχετικά καλά σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά. Με δύναμη πάνω στην μπάλα πήγε ο Καν, δέχτηκε το μαρκάρισμα και έχουμε το φάουλ για την ομάδα της ΕΝΑΔ. Κοντά στην φάση ο διαιτητής ο Κυριάκος ο Αντωνίου θα σφυρίξει. Όλος ο κόσμος μεταφέρεται στο ύψος της μεγάλης περιοχής του τερματοφύλακα του Κορμακίτη και όλα είναι έτοιμα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ από τον Γκάμπριελ.
Θα πάρει μερικά μέτρα φόρα ο παίχτης της ΕΝΑΔ, θα εκτελέσει ψιλοκρεμαστά στην περιοχή, θα απομακρύνουν όπως με τον Βασιλέα οι γηπεδούχοι, όμως έχουμε βιδικό φάουλ και έτσι αυτή η προσπάθεια των γηπεδούχων θα σταματήσει. Εκτελεί τα γρήγορα ο τερματοφύλακας αυτού το πλάγιο, Χάρης ο οποίος δέχεται την μπάλα, δίνει προς τα πίσω, προσπαθούν να οργανωθούν οι παίχτες του Κορμαγκίδη στο κέντρο του γηπέδου. Κερδίζουν το φάουλ. Ο Σπύρου θα εκτελέσει τα γρήγορα, σφυρίζει επανάληψη. Τελικά είναι φάουλ για την ομάδα της ΕΝΑΔ, το οποίο εκτελείται στα γρήγορα. Μποκτάνοφ στέλνει την μπάλα για τον Ανδρέου από τα αριστερά και πάλι Μποκτάνοφ είναι δίπλο παλάτε του, πετάει την μπάλα. Καν από τα δεξιά. Όμορφη ενέργεια, για να δούμε, δεν μπόρεσε ο Μπάξτον, έρχεται ο Γκάμπριελ, κάνει το σου την μπάλα κοντράρι, διώχνουν όπως οι παίχτες του Κορμακίδη, υπάρχει ποδοσφαιριστής στο έδαφος και θα σταματήσει το παιχνίδι. Για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες των παίχτη του Κορμακίδη. Φτάσαμε εσείς στο 15ο λεπτό, ένα Κορμακίδης 0 με το τέρμα του Γκάμπριελ από το 12ο λεπτό. Προβάδισμα για τους γηπεδούχους που τους βγαίνει μέχρι στιγμής. Ήθελε ένα γρήγορο τέρμα ο προπονητής της ομάδας. Ένα τέρμα το οποίο θα έλυνε και τα πόδια των ποδοσφαιριστών που μπορούμε να πούμε παίζουμε την πλάτη στον τοίχο σήμερα, όπου η νίκη είναι μονόδρομος, δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλειες. Τώρα θα περάσει το ιατρικό επιτελείο για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον παίκτη του Κορμακίτη που βρίσκεται τραυματίας στο έδαφος. Ίσως είναι ο Κατσιμέρης ο οποίος έχει τραυματιστεί στην προηγούμενη φάση. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Ενώ οι παίχτες έχουν την ευκαιρία τώρα να αδροσιστούν σε αυτή την ανάπαυλα μέχρι ώστε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον ποδοσφαιριστή τον φιλοξενουμένο. Ο Κορμακίδης που έχει έρθει όπως είπαμε και πριν με μόνο ένα παίχτη στο μπάνκο για αλλαγή. Γιατί δεν έτυχε την πολυτέλεια ο κύριος Ηροδότου να χάσει παίχτες από το οπλοστάσιο του. Εντάξει, τελικά θα σηκωθεί και θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, είναι ο Κατημέρης. Για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, δεν φαίνεται να είναι και τόσο σοβαρός ο τραυματισμός, αν και υπήρξε κάποια καθυστέρηση. Το παιχνίδι θα επαναρχίσει με το πλάγιο το οποίο θα εκτελέσουν οι φιλοξενούμενοι. Εκτελείται και δίνουν την μπάλα πίσω προς τους παίχτες της ΕΝΑΔ, εκτελώντας το fair play. Ο Χριστουδούλου τώρα για την ΕΝΑΔ, δίνει πίσω για τον Μποκτάνοφ. Ο Καν κάνει την προστινή παλιά θέλοντας να και ψάχνοντας για τον Γκάμπριελ, τον βρίσκει, Γκάμπριελ στην περιοχή, θα αφήσει για τον Μπάξτον, το προσπαθεί να γυρίσει και ψάχνει στήριγμα, τελικά θα κάνει λαθασμένη παλιά, θα προλάβουν οι αμυντικοί και θα απομακρύνουν. Λαθασμένα όμως, αφού κερδίζει και πάλι ο Γκάμπριελ, σέντρα στην περιοχή, δεν μπόρεσε ο Ακράν, η μπάλα θα καταλήξει στον τερματοφύλακα του Κορμακίδη. Από τα αριστερά τώρα προσπαθούν οι παίχτες του Κορμακίδη, κάθε την παλιά εκεί όπου ελέγχει ο Μποκτάνοφ, δίνει πίσω στον τερματοφύλακα του τον Δημητρίου. Στα γρήγορα θα τροφοδοτήσει στα δεξιά
τον Ανδρέου, κάτοχος της μπάλας ο Μπάξτον, στέλνει την μπάλα δεξιά, τελικά η μπάλα θα πάει πίσω για τον Μπαλατέ, Καν κάτοχος της μπάλας, Ανδρέου για τον Χριστοδούλου, παλιά προς την περιοχή, όμορφο κατέβασμα και Χριστοδούλου που δέχεται και πάλι την παλιά, θα κάνει περιττή ενέργεια και θα χάσει την μπάλα, θα κερδίσει όμως το φάουλ, τον κράτησε εκεί ο Αρναούτης σύμφωνα και με την υπόδειξη του διαιτητή. Πλάγιο τελικά, είχε βγει πλάγιο η μπάλα. Επιθετικό φάουλ από τον Ακράν και έτσι αυτή η επίθεση με υποσχέσεις θα σταματήσει για τους γηπεδούχους. Εκτελείται στα γρήγορα. Ελέγχει ο αρχηγός της ομάδας του Κορμακίδη ο Βασιλέας το κέντρο του γηπέδου. Χάρης Σαββίδης εκτελεί, στέλνει την παλιά εκεί όπου βρίσκεται μόνο ο Μποκτάνοφ. Βγήκε και ασφάλει ο τερματοφύλακας ο Δημητρίου. Παλατέ. Στα δεξιά μεταφέρεται τώρα το σκηνικό προς την παλιά όπου θα ανακόψει ο Ανδρέας ο Σαββίδης με υπερένταση πλάγιο για την ομάδα της ΕΝΑΔ. Από τα δεξιά αυτό το πλάγιο εκτελείται μπροστά εκεί όπου ελέγχουν οι παίχτες του Κορμακίτη. Έχει σφυριχτεί όμως φάουλ για τους γηπεδούχους από σπρόξιμο εκεί του Αρναούτη από ό,τι φαίνεται. Και έτσι το σκηνικό θα μεταφερθεί στην περιοχή των φιλοξενωμένων. Άλλη μια ευκαιρία για τους γηπεδούχους να απειλήσουν και να προσπαθήσουν να πετύχουν και δεύτερο τέρμα για να ξεκαθαρίσουν εδώ την περισσότερο την κατάσταση εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Πόλεως Χρυσοχούς. Είμαστε στο 21ο λεπτό, ΕΝΑΘ 1 Κορμακίτης 0 από το 12ο λεπτό με γκολ του Γκάμπριελ. Πολλά έτοιμα για την εκτέλεση, ψιλοκρεμαστά στην περιοχή, η μπάλα περνάει, οι κόντρες θα διώξουν όπως προσωρινά οι γηπεδούχοι. Το σουτ εντυπωσιακά με τα πόδια θα ανακόψει ο Τζακίδης, το σουτ του Μπάξτον ο οποίος είχε την ευκαιρία να απειλήσει όμως δεν μπόρεσε να αγγίσει τον τερματοφύλακα των φιλοξενωμένων. Πλάγιο τώρα για τους φάουλ έχει σφυρίξει για τους φιλοξενούμενους, εκτελείται στα γρήγορα και προσπαθούν να οργανωθούν οι παίχτες του Κορμακίτη με τον Χάρη. Θα κάνει την μπροστινή παλιά θέλοντας και ψάχνοντας για τον Φραγκίσκου ο οποίος πέφτει στο έδαφος, φάουλ σύμφωνα και με την υπόδειξη του βοηθού διαιτητή ο οποίος ήταν πολύ κοντά στην φάση. Ένα φάουλ το οποίο είναι πλάγια από τα δεξιά, θα φέρει όμως αρκετούς παίκτες στην περιοχή του τερματοφύλακα Ηλία Δημητρίου. Ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να απειλήσουν και να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Κοντά στην μπάλα είναι ο Φραγκίσκου, έτοιμος για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Όλη η ΕΝΑΔ έχει επιστρέψει πίσω. Έτοιμος ο Φραγκίσκου, ψιλοκρεμαστά στο δεύτερο δοκάρι, χωρίς πρόβλημα ο τερματοφύλακας Ηλίας Δημητρίου θα μαζέψει και θα δώσει τα γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι στέλνοντας την μπάλα στα δεξιά, εκεί όπου τώρα προσπαθεί ο Γκάμπριελ, θα πάει προς τα πίσω κάτω από πίεση ο Γκάμπριελ. Καν τελικά στη την μπάλα προς τα πίσω, Δημητρίου, Μποκτάνοφ, Χριστοδούλου, Μπάξτον. Ευκαιρία τώρα από τα δεξιά για τους γηπεδούχους, δεν θα δημιουργηθεί. Θα έρθει και θα μαζέψει με την βοήθεια αμυντικού ο τερματοφύλακας Τζακίδης και είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ρίχνει εκεί προς τους παίχτες του τερματοφύλακας του Κορμακίδη που προσπαθούν να οργανωθούν. Θα χαθεί όμως η μπάλα.
Τελικός παραλήπτης ο Μπάξτον, ο οποίος θα κάνει την κίνηση ανάμεσα από δύο, δεν μπορεί να περάσει. Επιμένουν όμως με τον Γκάμπριελ, ευκαιρία με τον Ακραν, δεν μπορεί, αφήνει την μπάλα προς τα πίσω για τον Χριστοδούλου, σέντρα στην περιοχή, όπως όπως θα διώξουν την μπάλα η αμυντική του Ρωμακίδη και έχουμε πλάγιο για τους γηπεδούχους, το οποίο εκτελεί ο Ανδρέου στα γρήγορα προς το μέρος του Μπεκτάνοφ. Δίπλα ο Παλατή θα του πετάξει την μπάλα και αυτός θα στείλει την μπάλα πιο δεξιά για τον Κόρεϊ, η μπάλα θα πάει πίσω, Παλατέ, Μποκτάνοφ, το γέμισμα εκεί όπου τρέχει να προλάβει ο Χριστοδούλου, η κόντρα, για να δούμε, σφύριξε ο διαιτητής, διαμαρτυρίες εκεί από τους παίχτες του Κορμακίδη, ίσως είναι πέναλτι που σφύριξε σε αυτή την φάση, πάντως διαμαρτύρονται οι παίχτες των φιλοξενουμένων. Θα δούμε τι έχει δείξει ο διαιτητής και αν θα δείξει και κάρτα σε αυτή την φάση, που αν όντως έγινε η παράβαση πιθανόν να υπάρχει και κάρτα. Παίρνει την μπάλα ο Γκάμπριελ και τη στείνει στο σημείο του πέναλτι. Οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται, είναι πέναλτι. Δεν έχει υποδείξει οποιαδήποτε κάρτα ο διαιτητής. Εν πάση περιπτώσει, ευκαιρία για τους γηπεδούχους το 26 να διπλασιάσουν τα τέρματά τους. Γκάμπριελ έτοιμος για την εκτέλεση απέναντι στον Τζακίδη. Τελευταίες οδηγίες του διαιτητή Κυριάκου του Αντωνίου. Έτοιμος ο Γκάμπριελ. Μερικά μέτρα φορά εκτελεί, δοκάρει και στα δίχτυα, 2-0 στο 26. Θα πετύχει δεύτερο προσωπικό με εκτέλεση πέναλτι αυτή την φορά. Δεν μπόρεσε να σταματήσει την πορεία της μπάλας ο τερματοφύλακας των φιλοξενωμένων. Έτσι οι γηπεδούχοι θα πάρουν πολύ σημαντικό προβάδισμα και όλα βαίνουν καλώς για την ομάδα του Κώστα του Καϊάφα. Θα γίνει σέντρα, μακρινό σουτ, κατευθείαν έξω η μπάλα, δεν ευνηδιάστηκε ο Ηλίας ο Δημητρίου, ο οποίος επαναφέρει για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ρίχνει μπάλα προς το μέρος του Μποκτάνοφ, αυτός για τον Παλατέ και πάλι Μποκτάνοφ, έτρεξε να πιέσει ο Σπύρου, το γέμισμα στο κέντρο του γηπέδου, εκεί που απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι. Μποκτάνοφ επαναφέρει, κόντρα εποφελείται ο Φραγκίσκου, θα στείλει την μπάλα στα αριστερά εκεί όπου ο Ηλίας ο Χρυσοστόμου είναι κατοχός της μπάλας. Χρυσοστόμου προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί να μπει στην περιοχή, τελικά κλείνεται, η μπάλα θα πάει προς τα πίσω, τώρα θα γίνει σέντρα στην περιοχή, προσπάθησε να μπει στην φάση και δεν τα κατάφερε ο Σπύρου, θα διώξουν με τον Κόρεϊ οι γηπεδούχοι, η μπάλα θα κοντράρει και έτσι έχουμε το πλάγιο out για τους γηπεδούχους της Ενάν. Ένα πλάγιο το οποίο θα ρίξει ο Παλατέ, τελικά θα αφήσει την μπάλα στον Κόρεϊ Κουέλιο να ρίξει αυτό το πλάγιο. Πιέζουν ψηλά οι παίχτες του Κορμακίδη και κερδίζουν την μπάλα τώρα. Έχουμε φάουλ το οποίο σφυρίζεται πάνω στον βασιλέα, τον αρχηγό της ομάδας του Κορμακίδη. Το σκηνικό είναι στην περιοχή του Ηλία του Δημητρίου. Εκτελείται τώρα το φάουλ, ψιλοκρεμαστά στην περιοχή. Οι κόντρες, εποφελείται εκεί στην φάση ο Κατσιμέρης, όμως ο Δημητρίου θα διώξει την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του
κορμακίτη για να μειώσει το σκορ. Ήταν έτοιμος όμως ο τερματοφύλακας εκεί στο πλασέ, το οποίο δεν ήταν και τόσο δυνατό από τον Γκατιμέρι. Και έτσι θα χαθεί μια πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα του Κορμακίτη να μειώσει το σκορ. Όλα αυτά στο 29ο λεπτό, και ενώ η ΕΝΑΤ προηγείται με 2-0 της ομάδας του Κορμακίτη. Εκτελεί ο Παλατέ από μακρύ στο κέντρο του γηπέδου. Ο Φραγκίσκου κατεβάζει. Χάρης είναι κάτω από τις μπάλες, κάθε την παλιά εκεί που προλαβαίνουν οι δυσενάθοι και απομακρύνουν. Πάει να αμπεί στην φάση ο Ακράν, στριφογυρίζει, ψάχνει στήριγμα. Βρίσκει τον Χριστοδούλου, ο οποίος θα γλιστρίζει και θα πέσει στο έδαφος, η μπάλα είναι πλάγιο. Εκτελεί το πλάγιο Φραγκίσκου, Κατιμέρης. Ευνοούνται οι φιλοξενούμενοι και προσπαθούν με τον Ανδρέα τον Σαβίδη από τα αριστερά, Χρυσοστόμου, και Σαβίδης είναι κοντά του, αφήνει την μπάλα, τελικά προτιμά να δώσει προς τα πίσω, ευκαιρία που πάει να δημιουργηθεί. Οι κόντρες ευνοούν τους παίχτες της Κορμακίτη, έχουμε τη μείωση στο σκορ. Στο 30 λεπτό έχουμε την μείωση στο σκορ για τους φιλοξενούμενους. Και έτσι έχουμε νέα δεδομένα στο παιχνίδι. Οι προσπάθειες των παιχτών του Κορμακίτη απέδωσαν καρπούς. Ο γιατρού είναι ο σκόρερ του τέρματος της ομάδας του Κορμακίτη, ο οποίος μπήκε παλικαρίσια εκεί στην φάση, κέρδισε εκεί και τις κόντρες. Από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Ηλία του Δημητρίου, και έτσι θα δώσει νέο χρώμα στο παιχνίδι. Θα χάσει το προβάδισμα των δύο τερμάτων η ομάδα της ΕΝΑΔ, που πρέπει τώρα να προσέξει και να προσπαθεί να πετύχει τρίτο τέρμα για να παίξει με περισσότερη ασφάλεια. Ο Παλατέ από τα δεξιά θα κάνει την σέντρα, εκεί όπου περνάει μπάλα αλλά καταλήγει στον τερματοφύλακα των φιλοξενωμένων. Δεν κατάφερε να μπει στην φάση ο Ακράν. Ο Αρναούτης θα κάνει το γέλισμα, λαθασμένα, η μπάλα θα πάει κατευθείαν έξω. Το πλάγιο στο κέντρο του γηπέδου, έρχεται να ρίξει ο Χριστοδούλου. Του λέει να πάει πίσω ο διαιτητής. Εκτελείται το πλάγιο, ο κόντρες, προσπαθεί ο Χριστοδούλου. Τελικά έχουμε φάουλ, το οποίο σφυρίζεται και εκτελείται στα γρήγορα. Αφήνει το παιχνίδι ασυγχυστή ο διαιτητής, ο Χρυσοστόμου θα κάνει το σουτ. Εντυπωσιακά θα αποκρούσει ο Δημητρίου. Να λοιπόν που θα φτάσουν κοντά στην ισοφάριση οι φιλοξενούμενοι, που δεν τα βάζουν κάτω. Τώρα έχουμε φιδευτικό φάουλ και έτσι θα σταματήσει αυτή η προσπάθεια των φιλοξενωμένων. Άφησε ο διαιτητής το παιχνίδι ασυγχυστή, ο Χρυσοστόμου ήταν κατοχός της μπάλας. Έγινε το σούτ όμως εντυπωσιακά, ο Δημητρίου απέκρουσε. Ευκαιρία τώρα για τους γηπεδούχους. Πάνω κάτω η μπάλα, θα απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι. Δεν κατάφερε ο Ακράν να μπει στην φάση. Μπάλα είναι έξω από την περιοχή. Ο Χάρης προσπαθεί να προωθήσει την μπάλα, δέχεται το μαρκάρισμα και κερδίζει το φάουλ. Δέχεται και τις παρατηρήσεις, αφού διαμαρτυρήθηκε για αυτό το φάουλ που είχε δεχτεί ο παίχτης του Κορμακίτη. Και ο Αρναούτης είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ το οποίο είχε κερδίσει η ομάδα του. Εκτελεί προς το μέρος του Χάρη και πάλι Αρναούτης παίζει με τη φωτιά εκεί και απομακρύνει. Τώρα όμως θα κερδίσουν οι της ΕΝΑΔ, ο Μπάξτον θα δώσει για τον Ακράν. Θα κερδίσουν, έχουμε υπόδειξη offside, έτσι η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους του Κορμακίτη. Κοντά στην μπάλα ο Αρναούτης για να εκτελέσει αυτό το offside το οποίο έχει κερδίσει η ομάδα του. Θα κάνει το γέμισμα από την αντίθετη πλευρά.
δεν θα καταφέρει να ανακόψει την μπάλα ο Ανδρέας Σαββίδης και έχουμε το πλάγιο για την ΕΝΑΔ. Εκτελείται το πλάγιο. Καν τελικά έχουμε φάουλ το οποίο σφυρίζεται για τον Κορμακίτη. Πλάγιο τελικά είναι, εκτελείται στα γρήγορα. Μάχες στο χώρο του κέντρου του γηπέδου, υπό την πίεση μπάλα θα πάει στον Αρναούτη και αυτός θα δώσει πίσω στον τερματοφύλακα του, ο οποίος θα διώξει όπως με τα πόδια, διότι έτρεξε προς την πορεία της μπάλας ο Ακράν. Προσπαθεί εκεί, αλλά δεν θα τα καταφέρει ο Χρυσοστόμου. Τελικά η μπάλα θα καταλήξει στον τερματοφύλακα τον Τζακίδη. Στέφανος Χάρης για τους φιλοξενούμενους, στέλνει την μπάλα μπροστά για τον Φραγκίσκου. Κερδίζουν οι γηπεδούχοι, Χριστοδούλου, Μπάξτον, ωραία ενέργεια. Μπαίνει στην περιοχή ο Μπάξτον, έχει δύο παίχτες μπροστά του, προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, πιέζεται, έρχεται και τρίτο στην φάση, βγάζει έξω για τον Χριστοδούλου, σέντρα κεφαλιά, εντυπωσιακό γκολ. Εντυπωσιακό γκολ στο 35ο λεπτό από τον Ακράν. Να λοιπόν που θα πάρει εκ νέου προβάδισμα δύο τερμάτων η ομάδα της ΕΝΑΔ. Ο Ακράν με κεφαλιά ψαράκι θα στείλει μπάλα στην γωνία του Τζακίδη και έτσι έχουμε το ΕΝΑΔ 3, Κορμακίδης 1. Εκεί που μείωσε ο Κορμακίδης και απειλήσε για την ισοφάριση, οι γηπεδούχοι θα καταφέρουν στο 35 να πετύχουν τρίτο τέρμα και να δώσουν ανάσες και στους παίχτες αλλά και στον προπονητή τον Κώστα τον Καϊάφα, που ίσως να ανησύχησε μετά την μείωση του σκορ για μερικά λεπτά τουλάχιστον. Το παιχνίδι που επαναρχίζει, Χάρης κάθε την παλιά, κερδίζουν οι Δισενάδ. Μπάξτον δέχεται το σπρόξιμο και κερδίζει το φάουλ. Ο Χριστοδούλου έρχεται και εκτελεί στα γρήγορα. Καν Μποκτάνοφ, Παλατέ τώρα. Αφήνει πίσω στον Μποκτάνοφ. Δίπλα ο Ανδρέου. Αφήνει πίσω στον Μποκτάνοφ. Δεν βιάζονται τώρα οι παίχτες της ΕΝΑΔ. Έχουν προβάδισμα δύο τερμάτων. Offside συλλαμβάνεται ο Γκάμπριελ, ο οποίος θα έφευγε ταχύτατα προς την περιοχή του Κορμακίτη. Λαθασμένη παλιά. Επιμένουν τώρα της ΕΝΑΔ. Λάθη επιλαθών. Στην αντεπίθεση ο Κορμακίτης με τον Φραγκίσκου. Κάθε την παλιά εκεί όπου η μπάλα θα περάσει κόρνερ, πανταχού παρόν ο Μποκτάνοφ. Ένα κόρνερ που θα μεταφέρει εκ νέου το σκηνικό στην, τουλάχιστον μετά από μερικά λεπτά στην περιοχή της ΕΝΑΔ. Εκτελεί το κόρνερ, θα απομακρύνουν όπως εκεί η αμυντική με τον Αντωνιάδη, επιμένουν με τον Σαββίδη, θα χάσει ο Σαββίδης, κερδίζει ο Αντωνιάδης, θα κάνει το γέμισμα, τρέχει προς την πορεία της μπάλας ο Ακράν, τρέχει και ο Αρναούτης, έχει ξεφύγει μπάλα. Πλάγι out, το οποίο είναι για τους φιλοξενούμενους, σύμφωνα και με την υπόδειξη του βοηθού διαιτητή. Από τα δεξιά μπροστά από τον πάγκο της ομάδας τους θα ρίξουν αυτό το πλάγιο οι παίχτες του Ηροδότου. Εκτελείται το πλάγιο, Χάρης θα κάνει το γέμισμα, λαθασμένα, έχουμε νέο πλάγιο. Δεν κοντρόλαρε την μπάλα όπως θα έπρεπε ο παίχτης του Κορμακίτη. Τώρα θα ρίξουν οι της ΕΝΑΔ με δύναμη πάνω στην μπάλα. Έχουμε νέο πλάγιο out, διαμαρτύρεται εκεί ο Ακράν.
εκ νέου πλαγιού για την ομάδα της ΕΝΑΔ. Εκτελείται Αντωνιάδης τώρα έξω από την περιοχή, προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, δεν μπορεί να ξεφύγει από τρεις παίχτες, όμως κρατάνε την μπάλα της ΕΝΑΔ. Γκάμπριελ στριφογυρίζει, έχει μπροστά του ένα τείχος, προσπάθει να περάσει για τον Ακράν, φάουλ. Φυρίζεται για τους φιλοξενούμενους, εκτελείται στα γρήγορα για τον αρχηγό τον Βασιλέα. 사비디스 Το γέμισμα τώρα προς την περιοχή. Ο Δημητρίου δεν θα ανησυχήσει, θα καλύψει ο Μποχτάνοφ και θα πάρει την μπάλα ο Δημητρίου. Και προσπαθούν τώρα να κάνουν την κίνησή τους από τα δεξιά οι γηπεδούχοι, θα χαθεί μπάλα. Φραγκίσκου θα κάνει το γέμισμα, να κόπτεται όμως προσωρινά. Σπύρου είναι κάτοχος, Μπαξ τον κερδίζει, τον κυνηγάει ο Σπύρου με φάουλ και κάρτα για τον παίχτη της του Κορμακίτη που κυτρινίζεται σε αυτή την φάση. Κυνήγησε και έσπρωξε τον παίχτη της ΕΝΑΔ και έρχεται τώρα ο Χριστοδούλου για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Έτοιμος ο Χριστοδούλου, εκτελεί, Μπάκστον είναι κάτοχος της μπάλας, σέντρα στην αντίθετη πλευρά, Παλαντέ, Καν, προσπαθούν να βρουν τους διαδρόμους οι παίχτες της ΕΝΑΔ, Μποκτάνοφ, Ανδρέου, Χριστοδούλου, Μπάξτον προσπάθησε, δεν πέρασε την μπάλα για τον Χριστοδούλου εκ νέου. Βγαίνουν στην αντεπίθεση οι φιλοξενούμενοι. Σπύρου κρατάει παρά την πίεση. Αφήνει για τον Φραγκίσκου. Ανάμεσα από δύο δεν μπορεί. Πιέζει εκεί και κερδίζει. Και κάνει και το σουτ, το οποίο εντυπωσιακά ο Δημητρίου θα διώξει σε κόρνερ. Θα πάρει πάνω του αυτή την ενέργεια ο παίχτης του Κορμακίδη. Θα κάνει και το σούτ με το αριστερό. Σε ετοιμότητα ο τερματοφύλακας της ΕΝΑΔ θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Πάνε για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ οι φιλοξενούμενοι. Από τα δεξιά αυτό το corner εκτελείται στο ύψος του πέναλτι, κεφαλιά που γίνεται θα πάει κατευθείαν έξω, δεν ανησυχεί ούτε η άμυνα αλλά ούτε και ο τερματοφύλακας Δημητρίου. Αφού δεν μπόρεσαν να απειλήσουν σε αυτή την φάση οι παίχτες του Κορμαγκίδη. Σε θέση offside υψωμένο το σημειάκι του βοηθού διαιτητή. Και έτσι η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Σφυρίζει ο διαιτητής να εκτελεστεί τώρα από την σωστή θέση που έγινε η παράβαση. Πίσω για τον Τσακίδη, Αρναούτης, Χάρης θα κάνει το γέμισμα, ανακόπτουν προσωρινά η της ΕΝΑΔ, προσπαθεί με δύναμη πάνω στην μπάλα ο Κατημέρης. Από τα αριστερά τώρα προσπαθούν να απειλήσουν. Κατημέρης θα δοκιμάσει το πόδι του, θα στείλει το σουτ, την μπάλα θα πάει κατευθείαν έξω. Χωρίς καμιά τύχη αυτό το σουτ. Δεν
ανησύχησαν καθόλου. Οι παίκτες του Κώστα του Καϊάφα εκτελείται το ελεύθερο. Η μπάλα και πάλι πίσω στον τερματοφύλακα Μποκτάνοφ. Δίπλα για τον Μπαλατέ, έτρεξε να τον πιέσει ο Χρυσοστόμου. Ωραίες εναλλαγές εκεί, προσπάθησε ο Γκάμπρελ να περάσει, δεν θα περάσει όμως η μπάλα. Έχουμε όμως το πλάγιο, το οποίο είναι για την ΕΝΑΒ. Μπαλατέ περνάει για τον Γκάμπρελ, ο οποίος πιέζεται και προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί από τον Σαββίδη. Σέντρα στην περιοχή, ο Ακράν δεν μπορεί, έρχεται εκ νέου και κερδίζει. Έχει έρθει όμως προς τα πίσω και αφήνει την μπάλα στον Ανδρέου. Ανδρέου θα κάνει την παλιά προς τα δεξιά, εκεί όπου ο Γκάμπρελ θα κατεβάσει, συγκλίνει, δεν βρίσκει στήριγμα, δεν μπόρεσε να περάσει ο Ακράν το τακουνάκι. Και ο Ευρυπίδου προσπαθεί να απομακρύνει για την ομάδα του. Η μπάλα στα ύψη, επαναφέρουν οι της ΕΝΑΒ, εκεί όπου βρίσκεται ο Αντώνης ο Αρναούτης, ο οποίος είναι κατοχός της μπάλας, αλλάζει με τον Χάρη. Ευρυπίδου το λάθος, κέρδισε προσωρινά ο Αντωνιάδης. Εκ νέου οι της ΕΝΑΒ επιμένουν και κερδίζουν. Παλατέ κάθε την παλιά. Δεν θα συμπληρώσει την προσπάθεια ο Γκάμπριελ. Ελέγχουν οι φιλοξενούμενοι, στριφογυρίζει και δέχεται το μαρκάρισμα και κερδίζει το φάουλο Σπύρου στο ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου. Και ενώ το χρονόμετρό μας έχει συμπληρώσει τα 45 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, ΕΝΑΒ 3 Κορμακίδης 1. Υπενθυμίζουμε στο 12ο λεπτό ο Γκάμπρελ πέτυχε το 1-0, στο 26 ο δύο παίκτης με πέναλτι πέτυχε το 2-0. Μείωσε η ομάδα του Κορμακίδη στο 30ο λεπτό με τον Γιατρού σε 2-1, έως το 35 ο Ακράν πέτυχε το 3-1. Ο Χάρης ο Στέφανος θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο τώρα για τους φιλοξενούμενους. Τρέχει να μπει στην πορεία της μπάλας ο Σπύρου. Από τα αριστερά προσπαθούμε το Σαββίδη. Ωραία ενέργεια εκεί των παιχτών και το σούτ όμως δεν θα έχει την ίδια τύχη, θα πάει κατευθείαν έξω. Έχει σφυρίξει φάουλ πάνω στον Φραγκίσκο ο διαιτητής και έτσι έχει την ευκαιρία η ομάδα του Κορμακίδη να απειλήσει. Και ενώ έχουμε συμπληρώσει το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, υπήρξαν καθυστερήσεις ειδικά στον τραυματισμό εκεί του ο παίκτη του Κορμακίδη. 3-4 ποδοσφαιριστές κοντά στην μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Παίρνει την μπάλα ο Φραγκίσκου, ο οποίος ίσως να είναι και ο εκτελεστής. Δεν ξέρω αν θα κάνουν κάποια κομπίνα οι παίχτες του Κορμακίδη, που έκανα μια μικρή διαβούλευση εκεί. Όλα είναι έτοιμα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Γιατρού και Φραγκίσκου κοντά στην μπάλα έχουν μείνει, ενώ θα δείξει σωστή θέση του τείχους ο διαιτητής και σφυρίζει τώρα για την εκτέλεση. Εκτελείται η μπάλα έξω. Πολύ σόρυβος για το οτίποτε. Η μπάλα θα πάει πάνω από τα δοκάρια και έχουμε σφύριγμα. Λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Πόλεως Χρυσογούς. Αγώνας για την 26η αγωνιστική του προαθλήματος της τρίτης κατηγορίας. 1-3 Κορμακίδης 1. Σημαντικό προβάδισμα για τους γηπεδούχους. Δύο τέρματα από τον Γκάμπριελ στο 10ο και 26ο λεπτό. Το 3-1 πέτυχε ο Ακράν. Είχε μειώσει προσωρινά σε 2-1 η ομάδα των φιλοξενουμένων με τον Γιατρού. Για να δούμε το τι θα μας επιφυλάξει συνέχεια. Αν οι φιλοξενούμενοι καταφέρουν να πετύχουν κάποιο τέρμα ξαμπού στην παιχνίδι ή αν οι γηπεδούχοι εδραιώσουν την νίκη τους και πάρουν το υπερπολίτιμο τρίποντο για το οποίο θέλουν βάση θυσία στο σημερινό παιχνίδι.